Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μέρα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούνε ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί του Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσοπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω, για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και έρχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πολύ όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που σιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε. Οι αεροπόροι μας εντελούν να λειτουργούν. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να ρίξει αυταπάνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνομαι καθημερινά. Κουβαλάνε τα γνώσημά μας στις καρδιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την κυριαρχία. Αισθάνομαι καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά. Είναι αυτοί που σκόπισαν το ποιητικό επίδομα, είναι αυτά τα παιδιά που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα, είναι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι εκεί πάνω για να είμαστε εμείς εδώ, ησυχή και ειρήνη και ο Καραμίκας να κάνει τα σχέδια επί χάρτη τους μάθους. Είναι κύριε Βελόπουλε, το μπουρδολόγιο του Λεβέντη η λύθη, αυτή η λύθη. Στο μεγάλο ηλικίου. Κατά το Λεβέντη. Ναι, πες μου λίγο. Το πιο σημαντικό αυτό, των τελευταίων ημερών, το οποίο ολοκληρώθηκε σήμερα, είναι για μένα ότι για ένα ίσονο σημασίας γεγονός όπως είναι αυτή η ιστορία με τους δύο φαντάρους, μας πούλησαν στην κυριολεξία όμως την ψύχρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέρκελ και το ΝΑΤΟ όλοι. Μας πούλησαν. Δηλαδή σκεφτείτε να γίνει κάτι πιο χοντρό με την Τουρκία, θα πάνε να πολεμήσουν πριν. Μαζί τους. Μαζί τους. Είναι τρομερό αυτό. Είναι εγώ δηλαδή είμαι έτοιμο να φωνάξω ΕΟΧ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Γι' αυτό λέω αλλά εκεί είναι στρατηγική σφαίρα σε περιορίσει κάτι. Ξέρω, πάμε στο άλλο. Αυτό δοκιμάσαμε. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ δεν δοκιμάσαμε, ρε Γιώργο. Τι να χάσουμε άλλο. Χάσαμε πολύ ωραίο. Κάνουμε Σκόπια, κάνουμε Γέρο, κάνουμε Κύπρο. Αλλά χάσαμε και τη γυναίκα. Εδώ σημαίνει κάτι όμω για μένα. Σταμάτη!